Γεια χαρά σε όλου. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης, Ο παρουσιαστή που στο έκαναν δώρο χωρί κάρτα αλλαγή και τώρα ξέμεινε με αυτόν και δεν ξέρει πού θα τον βάλει. Δεν χωράει και στο πατάρι, δεν τον δέχονται και για ένα κύκλο. Ελάχιστε μέρε έχουν απομείνει μέχρι τι φετινέ γιορτέ. Ένα από τα πράγματα που μα απασχολούν είναι το πόσε νέε τρύπε θα χρειαστούν στη ζώνη μα μετά το εορταστικό τραπέζι. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα όμω είναι το θέμα των δώρων. Θεωρητικά, το να πάρει ένα δώρο στον οποιονδήποτε θα έπρεπε να είναι εύκολο και απλό. Στο κάτω-κάτω, ανεξαρτήτω του δώρου, η χειρονομία είναι που μετράει. Σωστά! Λάθο! Η αλήθεια είναι πω ένα δώρο μπορεί να είναι κακό, είτε υποκειμενικά είτε και αντικειμενικά. Και σε ορισμένε περιπτώσει, από το να λάβει ένα πραγματικά κακό δώρο, ίσω θα ήταν καλύτερα να μην έχει λάβει κανένα δώρο. Στο σημερινό επεισόδιο τη σειρά και μη χειρότερα, οι χρήστε του Reddit εξιστορούν τα χειρότερα δώρα που δέχτηκαν τι γιορτέ. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξέρετε τι να αγοράσετε του αγαπημένου σα, δείτε τι πρέπει να αποφύγετε. Η πρώτη καταχώρηση είναι από τον χρήστη Power Search. Σημείωση του κηρύτσι. Όσοι δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Amazon για αγορέ, έχει ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται Wishlist, το οποίο θα το βρούμε και σε ορισμένα ελληνικά e-shop. Εκεί ουσιαστικά ο χρήστη αποθηκεύει πράγματα που τον ενδιαφέρουν, αλλά που δεν έχει αγοράσει ακόμα. Είναι λοιπόν συνηθισμένο φαινόμενο στο εξωτερικό, όταν κάποιο ψάχνει ένα δώρο για κάποιον φίλο ή συγγενή του, να ψάξει να βρει αν έχει μία Wishlist στο Amazon και να επιλέξει κάποιο αντικείμενο από εκεί. Γράφει λοιπόν ο Power Search. Οι γονείς μου βρήκαν μία Amazon Wishlist κάποιου που είχε το ίδιο όνομα με εμένα, αλλά δεν ήμουν εγώ. Σκέφτηκαν πω είχε κάποιο παράξενο αντικείμενα, αποφάσισαν όμω να μην ρωτήσουν ούτε εμένα, ούτε κάποιο άλλο μέλο τη οικογένεια για το αν είχαν τη σωστή λίστα. Έτσι εγώ, ένα άντρα 24 ετών, κατέληξα με ένα πλήρε μαξιλάρι μητρότητα σαν δώρο για τα Χριστούγεννα. Πάντω, οι χρήστε που απάντησαν στη συγκεκριμένη καταχώρηση λένε πω αυτά τα μαξιλάρια είναι απίστευτα βολικά και πολλοί άνδρες τα κλέβουν από τι γυναίκες του σε κάθε ευκαιρία. Οπότε κάτι είναι και αυτό. Γράφει η χρήστης 7767. Δέχτηκα την ίδια ακριβώ ηλεκτρική ηλεκτρική crock pot για τρία χρόνια στη σειρά από τη μητέρα του πρώην συζύγου μου. Η νέα του σύζυγο έλαβε και εκείνη την ίδια χυτρα crock pot πέρσι. Είμαι βέβαιη πω αυτή η γυναίκα έχει μια ολόκληρη παλέτα με ακριβώ τα ίδια crock pot κάπου στο σπίτι τη. Τώρα, έτσι όπω το βλέπω εγώ, έτσι μεγάλα που είναι τα Αμερικανικά σπίτια, δεν αποκλείεται συγκεκριμένη πεθερά να βρει και κάποια προσφορά σε κρόκ και να πήρε καμιά τριανταριά έτσι να τα στέλνει για δώρα. Τώρα, με ποια λογική να κάνει δώρο στο ίδιο άτομο την ίδια ηλεκτρική συσκευή για τρία χρόνια στη σειρά, τι να πει. Υπάρχουν πολλά είδη γεροντική άνοια. Γράφει η Space Alien Queen. Όταν ήμουν 18, η αδερφή τη γιαγιά μου έμαθε πω μου αρέσουν οι γάτε. Έτσι τα Χριστούγεννα μου πήρε μια ουρά γάτα που πιάνει μανταλάκι και ασορτή αυτιά. Γράφει ένα χρήστη, ο οποίο αργότερα διέγραψε το λογαριασμό του. Οι παππούδε μου είχαν παράδοση κάθε χρόνο σε κάθε ένα από τα εγγόνια να δίνουν από ένα νέο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Μία χρονιά, νομίζω ήμουν γύρω στα πέντε, η προγιαγιά μου μου έδωσε ένα απίστευτα όμορφο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Ήταν κομψό και καλόγουστο και υπερβολικά όμορφο για ένα παιδί του νηπιαγωγείου. Όλοι στην οικογένεια αναρωτιόνταν πού το βρήκε αυτό. Δεν έχει προλάβει καν να βγει για ψώνια. Όπω αποδείχτηκε, το είχε δανειστεί διακριτικά και χωρί άδεια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του γυροκομείου. Η προγιαγιά μου μα άφησε χρόνο το 1989. Η μητέρα μου έχει ακόμα το Στολίδι και γελάμε μέχρι και σήμερα με την ιστορία. Γράφει ο Μπαρμπαρόσο 7070. Ο αδερφός μου, όταν ήταν γύρω στα 11, ξύλιξε ένα δώρο από τη γυαλιά μα. Ήταν ένα κουτί που είχε μια εικόνα από μια βάση για σιλοτέιπ. Όλοι το πήραμε στην πλάκα. Χαχα, <laughs> πήρε ένα σιλοτέιπ για δώρο. Σταματήσαμε να γελάμε όταν αποδείχθηκε πω ήταν όντω μια βάση για σιλοτέιπ στο κουτί. Λέει ο Χρήστη Ριντόνκιλε η αδερφή μου αγόρασε για εμένα ένα CD που στην πραγματικότητα το ήθελε για τον εαυτό της. Όταν το άνοιξε μου είπε «Αν δεν σου αρέσει θα το πάρω εγώ». Δεν μου άρεσε. Το κράτησα για μένα. Ας πρόσεχε. Γράφει ο Λουν Ρέις. Στις πρώτες γιορτές μετά το γάμο μου, η πεθερά μου στέλνει στη γυναίκα μου και σε εμένα, στον καθένα ξεχωριστά, το ίδιο βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης με θέμα «Πώς να επιβιώσεις ζώντα με σύζυγο που σε κακοποιεί. Δεν ήταν ένα βιβλίο για το πώ να πάρει διαζύγιο ή κάτι τέτοιο, αλλά πώ να παραμείνει σε μια σχέση με σύζυγο που σε κακοποιεί. Και δεν το έστειλε μόνο σε εκείνη ή μόνο σε εμένα, και στου δύο μα. Δύο αντίγραφοι του βιβλίου. Γράφει η χρήστη Μοργκουάνα. Ήμουν θετή εγγονή και η γυγιά μου, εργαζόντα σαν πολίτρια τη και με τα χρήματα που κέρδιζε, ικανοποιούσε τον εθισμό τη στι αγορέ από τηλεμάρκετινγκ. Έτσι, ενώ τα άλλα έξι εγγόνια τη πήραν σαν δώρα αληθινά δερμάτινα τζάκετ, διαμαντένια κοσμήματα, μαθήματα μοτοκρό για ένα χρόνο και μία ολόκληρη μοτοσυκλέτα μοτοκρό, εμένα μου έδωσε πλαστικά κοσμήματα Avon. Σε ένα άλλο περιστατικό, για λόγου του οποίου δεν θα αναλύσω τώρα, πήγα να μείνω με του παππούδε μου δύο εβδομάδε πριν τα Χριστούγεννα, όταν ήμουν 16. Είδα όλου να ανοίγουν τα δώρα του και μία θεία μου έδωσε μία τσάντα του Walmart η οποία περιέχει κάλτσε. Μία άλλη θεία μου είπε πω θα έπρεπε να ήμουν ευγνώμων που με η οικογένεια αντί να με αφήσω το δρόμο. Και αυτό ήταν το δώρο. Επτά θείοι και θείε με του συντρόφου του μαζί με του παππούδε μου και έτσι μου συμπεριφέρθηκαν σε μια κατάσταση στην οποία δεν είχα απολύτω κανένα έλεγχο. Περιττώ να πω πω δεν μιλάω πλέον στην οικογένειά μου. Γράφει ο χρήστης Epoch Panners. Ήμουν λίγο ακατάδεξο στη δουλειά επειδή είμαι ντροπαλό. Καθόμουν και χάζευε στο τηλέφωνο αντί να κάνω παρέμβαση με του αδέλφου μου. Για το Secret Santa, στο συνάδελφο που μου έτυχε αγόρασε ένα ωραίο μπουκάλι whisky επειδή ήξερα πω ήταν κάτι που θα του άρεσε. Εκείνο μου πήρε δώρο ένα βιβλίο που έλεγε πως το να ασχολείσαι με το κινητό σε κάνει να φαίνει σαν μαλάκα στους άλλους. Γράφει η χρήστη That's Girl Stuff. Όταν ήμουν γύρω στα 22, η μητέρα μου κάπω κατάλαβε πω γούσταρα κρυφά τον Μάρκ Wolberg. Όλα μου τα δώρα και τα Χριστούγεννα ήταν ταινίες με τον Μάρκ Βόλμπεργκ σε DVD. Από όλους. Σε διάφορα κουτιά και περιτυλίγματα. Τόσα πολλά Μάρκ Βόλμπεργκ DVD. Σταμάτησα να λέω ε, ευχαριστώ κάπου μετά το πέμπτο που άνοιξα. Γράφει η χρήστη Used to be on fire. Είμαι χορτοφάγο εδώ και 20 χρόνια. Πέρσι τα Χριστούγεννα, η θεία μου μου έδωσε ένα βιβλίο μαγειρική με συνταγέ μπάρμπεκιου. Επειδή λέει, οι άντρε δεν θα βγουν ραντεβού με μια γυναίκα που δεν ξέρει να του ψήσει μια μπριζόλα. Γελάει καλύτερα όποιο γελάει τελευταίο στη Αλίζα. Δεν είμαι μόνη επειδή είμαι χορτοφάγο. Είμαι μόνη γιατί η προσωπικότητά μου είναι για τα σκουπίδια. Γράφει η Τζέσι Μπίμπ. Όταν ήμουν 18, η μητέρα του φίλου μου μου μια κούκλα Elmo Live. Νόμιζα πω μου την πήρε για πλάκα, αλλά όχι. Ο φίλο μου τσαντίστηκε όταν του είπα πω όχι. Δεν λάτρεψα το δώρο. Δεν το είπα όμω στη μητέρα του. Ήταν πραγματικά μια πολύ γλυκιά γυναίκα. Γράφει ο Trash Panda Wrangler. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, η γιαγιά μου αποφάσισε αυθαίρετα πω θα άρχιζα μια συλλογή με καριοθράφστε. Κάθε χρόνο μα δίνει και ένα καινούριο. Τώρα έχω 13 αντρεχεστικού ξύλινου άντρε, ύψου 45 εκατοστών, σε διάφορου σχεδιασμού, να ζω στο σαλόνι μου για όλο το Δεκέμβριο. Του συχαίνομαι και ειλικρινά πιστεύω πω μία μέρα θα ζωντανέψουν και θα με δολοφονήσουν στον ύπνο μου. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω. Αυτό είναι σίγουρα ένα δώρο που σπάει καρύδια. Γράφει ο Bastard Wing. Όταν εγώ και οι αδερφοί μου ήμασταν μικρότεροι, στον πατέρα μα του άρεσε να γεμίζει τι χριστουγεννιάτικε μα κάλτσε με μικρά δωράκια και τι αφήνει στα κρεβάτια μα. Ήταν πολύ χαριτωμένο μέχρι που μία χρονιά, για λόγου που δεν μα είναι ξεκάθαροι, μα έκανε δώρο και στου δύο πονηρά ημερολόγια. Με γυμνώσει τη γυναίκε για εμένα, και με λαδωμένου άντρε που φορούσαν string για την 14χρονη αδερφή μου. Μετά το πρώτο σοκ εκείνο το πρωί των Χριστουγέννων, τα ξεφορτωθήκαμε και οι δύο, και εδώ και 20 χρόνια κανεί δεν είχε αναφέρει τίποτα για αυτά. Όπω λέει κάποιο στα σχόλια, θα ήθελε να πιστεύει πω αυτά τα δώρα τα έφερε ο αληθινό Άγιο Βασίλη. Γράφει η Em Rose. Μου αγόρασε ένα φούξια πουλόβερ που ήταν κυριολεκτικά καλυμμένο με στρα και είχε ένα μικρό φιόγκο. Ήμουν 17 και έπρεπε να παριστάνω πω μου άρεσε για να μην πληγώσω τα συναισθήματα τη θητεία μου. Στη χρήστη Ayman DENIE, οι παππούδε τη αγόρασαν ένα βιομηχανικού μεγέθου βάζο με αγκουράκι και τρουσί. Λέει πω όταν ήταν 8 ετών την είδαν να ανοίγει ένα βάζο με πύκλε και να τρώει μία. Και έκτοτε κάθε χρόνο, ανεξαιρέτω, δεχόταν σαν δώρο ένα βάζο πύκλε για γενέθλια και για Χριστούγεννα. Μία άλλη χρήστη γράφει στα σχόλια αυτή τη δημοσίευση πω την είχε πατήσει κάπω έτσι με έναν άνθρωπο που βγαίνανε. Ήταν στο διαμέρισμά του για να δουν ταινία, έτρωγαν popcorn και τη ρώτησε τι θέλει να πει. Εκείνη είχε όρεξη για χυμό μήλο. Εκείνο τη είπε πω δεν είχε γιατί δεν του αρέσει. Τελικά, εκείνη ήπιακε κάποιο άλλο αναψυκτικό. Την επόμενη φορά που πήγε από το σπίτι του, τη έφερε ένα ποτήρι χυμό μήλο. Εκείνη χάρηκε που τη σκέφτηκε και είχε θυμηθεί να πάρει χυμό. Ύστερα όμω την πήγε στην κουζίνα του και τη έδειξε πω είχε γεμίσει ένα ολόκληρο ντουλάπι με χυμό μήλου για όποτε ερχόταν στο διαμερισμά του. Το θέμα ήταν πω γενικά δεν τη άρεσε ιδιαίτερα ο χυμό μήλο. Τον έπαινε περιστασιακά και έτυχε απλά να έχει όρεξη την πρώτη φορά που τον ζήτησε. Μετά από αυτό όμω ένιωθε υποχρεωμένη να πιει όλο αυτό το χυμό μήλο, αφού τον είχε αγοράσει ειδικά για εκείνη. Και όσο περισσότερο έπινε, τόσο περισσότερο αγόραζε αυτό, και έχει τελικά να κάνει με ένα ατέλειο του ντουλάβι μιλοχυμό. Παρακάτω στο γενικό thread, έχουμε ένα ακόμα περιστατικό στην ίδια συνόμοταξία. Η Floridian Reader, όταν τα 14 με 15, είπε στη μάνα τη πω τη άρεσαν πάρα πολύ οι άντε μίντ. Πρόκειται για σοκολάτε γεμιστέ με κρέμα μέντα ή κάτι τέτοιο. Κάθε χρόνο έκτοτε, τι έπαιρνε σε κάθε γιορτέ ένα πακέτο αντισμήνης. Όταν ήταν 20 ετών, η κοπέλα είχε αρχίσει να τις βαριέται αυτές τις σοκολάτες. Τα κουτιά όμως συνέχιζαν να μαζεύονται μέχρι που τελικά τα έδωσε στο σύζυγό της για τα μοιράσει στη δουλειά. Τέλος, ο χρήστη Brand Name Nerd έτυχε να είναι μια οικογενειακή φίλη όταν έφεγε μια αγκινάρ του Ρουσία από το βάζο. Ε, αυτό ήταν το δώρο του από εκείνη για εκείνα τα Χριστούγεννα. Και τίποτα άλλο. Σε όλους τους άλλους, η γυναίκα είχε πάρει δωροκάρτες Amazon σε εκείνα να το ηθικό διδάγμα είναι πρόσεχη τι θα πει σε κάποιον που σου αρέσει. Και αν όντως το πει, θυμίσω ότι ενημερώσει αν αλλάξει κάτι στο μέλλον. Γράφει ένα χρήστη που διέγραψε το λογαριασμό του. Πριν μερικά χρόνια, τα πεθερικά μου μας έδωσαν τα δώρα του σε μένα και τη σύζυγό μου, καθώ και στην αδερφή τη σύζυγου μου και τον τότε φίλο τη. Άνοιξα το δικό μου δώρο και ήταν ένα πολύ μεγάλο βάζο με μπαχαρικά κέιτζουν. Ήταν το μέγεθο που θα έβρισκε στο κόστκο. Πραγματικά μεγάλο. Ήμουν πολύ μπερδεμένο γιατί στον φίλο της άλλης του κόρης αγόρασαν 3-4 shirt, μαζί με ένα καπέλο και ένα τζάκι της αγαπημένης του ομάδας και μαζί μια δωροκάρτα για ένα κατάστημα που του αρέσει. Και το μόνο που μπορούσαν να βρουν για εμένα ήταν ένα παράλογο μεγάλο βάζο με μπαχρικά. Ο πεθερός μου είπε πω ήξερε πω μου αρέσει να μαγειρεύω, δεν μου αρέσει καθόλου να μαγειρεύω, και έχω την εντύπωση πω απλά ξέχασαν να μου πάρουν κάτι ή πω δεν του έγινε να βρουν οτιδήποτε καλύτερο. Πραγματικά δεν με πειράζει να δεχτώ ένα περίεργο δώρο ή ακόμη και να μην πάρω κανένα δώρο. Όμω με πλήγωσε όταν ήταν τόσο προφανέ πω δεν του ένοιαζε αρκετά για να με σκεφτούν ούτε στο ελάχιστο. Ενώ την ίδια στιγμή του είδα να παίρνουν τόσο προσεγμένα δώρα για τον κόμενο τη άλλη κόρη του, όταν εγώ ήμουν ο γαμπρό του ήδη εδώ και πέντε χρόνια. Άφησα το βάζο με τον παχαρικό στην κουζίνα του πριν φύγουμε για το σπίτι. Γράφει ο στιβ M12. Ο πατέρα μου μου έδωσε το παλιό του κινητό όταν πήρε νέο. Ακούγεται σαν ένα καλό δώρο, καθώ είχα ένα παλιό τηλέφωνο που ήθελα να αλλάξω απλά δεν το είχα βάλει προτεραιότητα. Το θέμα όμω ήταν πω μου έδωσε ακριβώ το ίδιο μοντέλο με το δικό μου τηλέφωνο. Και μάλιστα το δικό του ήταν σε χειρότερη κατάσταση από το δικό μου. Επίση ήμουν 30 χρονών και είχα ξεκάθαρη τη δυνατότητα να αναβαθμίσω αν ήθελα. Γράφει ο χρήστη Willow Wisp Flame. Ο θείο μου μου πήρε δώρα ένα καπέλο όταν ήμουν γύρω στα 15. Δεν ήταν κανένα απέσιο καπέλο, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα που θα φόραγα ποτέ. Όταν το είδα, γέλασα, νομίζοντα πω μου το πήρε για πλάκα. Όμω τον είδα πω στεναχωρήθηκε και ένιωσα πολύ άσχημα. Από τότε μου παίρνει μόνο δωροκάρτε. Έχουν περάσει χρόνια, αλλά εξακολουθώ να αισθάνομαι άσχημα. Γράφει ο χρήστη Νίτζι. Έλαβα δώρο το ίδιο ακριβώ πακέτο με αρωματικό τσάι που είχα κάνει δώρο στη μητέρα μου την προηγούμενη χρονιά. Προσπάθησα να το ξεφορτωθώ στην ύφη μου την επόμενη χρονιά. Γράφει ο Έκελον 01. Σαν δάσκαλο, μου έκανε δώρο ένα αφρό ξηρίσματο και ένα μήνυ ξηράφι. Το χρησιμοποίησα πάντω, σε αντίθεση με τι 57 κούπε που έλαβα σαν δώρο από του άλλου. Ο superstar Snooka γράφει πω του πήρα ένα πανουσέντονο για υπέρδιπλο κρεβάτι. Δεν ήταν σετ μαζί με κάποιο κατοσέντονο και ο χρήστη δεν είχε καν υπέρδιπλο κρεβάτι. Γράφει ο χρήστη Sixfoot Dwarf, ο οποίο μεταφράζεται σαν δίμετρο νάνο. Στην οικογένειά μου έχουμε παράδοση να κάνουμε επίτηδε χάλια δώρα τα Χριστούγεννα. Αντί δηλαδή να ξοδέψουμε εκατοντάδε δολάρια σε δώρα που δεν θα ξέρουμε αν θα αρέσει τον άλλον, παίρνουμε ό,τι πιο φτηνιάρικο βρούμε που είμαστε σίγουροι πω δεν θα αρέσει τον άλλον αλλά θα το βρει αστείο. Πέρσι, νομίζω πω η αδερφή μου νίκησε όταν αγόρασε για όλου κινέζικα kit για λεύκανση προκτού. Γράφει ο χρήστη Voice of Crazy. Έλαβα σαν δώρο ένα βιβλίο για να νικήσει τον αλκοολισμό και ένα βιβλίο για να χάσει βάρο. Θεία Ρουθ, άντε και επιδείξω. Ο χρήστη Book Lover λέει πω δέχτηκε ένα κακάσχημο χειροποίητο κεφάλαιο Αγίου Βασίλη φτιαγμένο από κετσέ. Έμοιαζε κάποιο να κυνήγει τον Αγίο Βασίλη, να τον πυροβόλησε και να κρέμα στο κεφάλι του στον τοίχο. Γράφει ο χρήστη Τέγκλεμεντ. Στην αδερφή μου, πάντοτε τη άρεσε να μα αγοράζει τι δώρα. Το πιο γαμάτο ήταν ένα κινέζικο Βόλτρον με τον Τόμα στην ατμομηχανή. Το πιο παράξενο ήταν μια νεροκολοκύθα. Για τι επόμενε καταχωρήσει έχουμε μια τριάδα από παπούδων παππούδων και γεγιάδων. Σε ένα χρήστη, η γυγιά του του πήρε δώρα ένα βάζο φυσικό που ήταν ήδη ανοιγμένο. Σε μια χρήστη, η οποία είναι παντρεμένη, ο παππού και η γυγιά τη παίρνουν κάθε χρόνο ένα βιβλίο ζωγραφική για παιδάκια και Βλέπετε, είχε κάνει το λάθο να πει στον παππού πω τη αρέσει να ζωγραφίζει, όταν ήταν 8 ετών. Τέλο, σε έναν άλλο χρήστη, η γιαγιά του πήρε ένα ροζ φορεματάκι με αφαιρούμενα μανίκια. Ήταν ένα 16χρονο αγόρι. Τώρα για το πού τελειώνει η πλάκα και το πού αρχίζει η άνοια, αυτό θα το αφήσουμε σαν ασχησία του σπίτι. Γράφει ο χρήστη A Crazy Top. Πέρσι η μητέρα μου μου αγόρασε μία μικρή συσκευή για να χτυπά το δικό σου βούτυρο. Δεν είναι όμορφη, δεν είναι χαριτωμένη, και δεν έχει καμία αξία σαν διακοσμητικό. Την ίδια χρονιά πήρε εδώ στο μικρό μου αδερφό ένα Nintendo Switch και το Zelda Breath of the Wild. Κάποιοι τέτοιοι χρήστε έμαθα με τον δύσκολο τρόπο πω όταν κάποιοι γονεί λένε ότι αγαπάμε το ίδιο όλα μα τα παιδιά, δεν είναι ακριβώ ειλικρινή. Γράφει ο χρήστη Arcanode. Μία φορά η θεία μου έπαιρνε ένα λάθο συνδυασμό φαρμάκων, τον οποίο διόρθωσε αργότερα. Εκείνη την περίοδο έκανε δώρο σε μένα και στον αδερφό μου από μία τσάντα που είχε μέσα ένα μοναδικό μανταρίνι και δύο άξιστα στα μολύβια. Ο Σκουίς 059 έλαβε από τους παππούδες του ένα αυτιάρι χιονιού για τα 13 του γενέθλια. Του είπαν πως με τα λεφτά που θα έβγαζε ευτιαρίζοντας χιόνι για τους γείτονες, θα μπορούσε να αγοράσει ό,τι ήθελε. Από ό,τι παραδέχει το, το χρήστη δεν είχαν κι άδικο. Ο χρήστη 4α4α δεν είναι καθόλου θρήσκος, αλλά ο πατέρας του του έκανε δώρο ένα άγαλμα του Ιησού ύψους 45 εκατοστών. Όταν μετακόμισε από το πατρικό σπίτι, όλο τυχαίω ξέχασε το άγαλμα σε ένα κούτι στο υπόγειο. Στον Rage Kit 42, ο πατέρα του αγόρασε έναν αεροσυμπιεστή. Είχε μέγεθο μικρού ψυγείου, το έφτανε μέχρι τη μέση και είναι ένα από αυτά τα πράγματα που συνήθω έχει αποθηκευμένο στον γκαράζ. Ο χρήστη όμω δεν είχε γκαράζ. Έμενε σε διαμέρισμα και δεν είχε που να βάλει τη συσκευή. Έκανε με το μετακόμιση και εξακολουθεί να μην έχει γκαράζ ή κάποιο μέρο για να βάλει αυτό το πράγμα. Έτσι, ο αεροσυμπιεστή κάθεται κλειστό στο κουτί του, στον γκαράζ του φίλου του, μέχρι να βρει τι να τον κάνει. Η Mayonnaise Jane κάθε χρόνο δέχεται σαν δώρο ένα νέο κλόουν. Κάθε χρόνο λέει τον παππού της πως δεν της αρέσουν οι κλόουν. Εκείνος όμως συνεχίζει να της παίρνει νέους κλόουν, Σαν κούκλες, σαν λάμπες, σαν εικόνες για γενέθλια και για Χριστούγεννα. Έχει κουτιά ολόκληρα γεμάτα κλόουν. Κάπου γύρω στα 25 της, ο πατέρας της έπεισε τον παππού της να της παίρνει πράγματα που έχουν να κάνουν με γατάκια και άλλα σχετικά. Αυτό όμως μετά από 4 χρόνια που ο παππούς είχε πιστεί η εγγονή του αγαπούσε πλέον τι αγελάδε. Ούτε τι αγελάδε αγαπούσε. Τουλάχιστον λέει, δεν ανέπτυξε ποτέ φόβο για του κλόουν. Κάτι είναι γι' αυτό. Στα σχόλια αυτού του thread, ένα χρηστή λέει πω η μητέρα του προσπαθούσε με δώρα να ξεκινήσει συλλογέ για άλλα μέλη τη οικογένεια που δεν ήθελα να κάνουν συλλογή. Προσπαθούσε τόσο σκληρά για να τη θυμούνται όταν θα έχει φύγει. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούσε να πιέσει του συγγενεί τη να ξεκινήσουν χόμπι που δεν του ενδιαφέραν. Εγώ προσωπικά προτείνω να πάρουμε αυτή τη μάνα, αυτόν τον παππού, την άλλη τη του και όποιον άλλον έχει αντίστοιχη λόξα, να του βάλουμε όλου μέσα σε ένα πυρεύλο και να του στείλουμε στον ήλιο. Δηλαδή όλα τα είχαμε, η σαβούρα του μα έλειπε. Η Λίλι Ρέξ λέει πω τα πεθερικά τη, γονεί και αδέρφια, τις αγόρασαν όλοι οι πιτζάμε. Όταν άνοιξε την πρώτη, τη είπαν επειδή κοιμάσαι τόσο πολύ. Αν ήταν ετοιμόλογη, θα έπρεπε να του είχε πει, ε τότε καλύτερα να μην παίρνετε προφυλακτικά. Η Πόλη Πικ Πόκετ λέει πω η μητέρα του φίλου τη δεν ήθελε με τίποτα παραδεχτεί πω η σχέση του θα κρατούσε. Η οικογένεια τη Πόλη είχε δεχτεί το φίλο τη για πάνω από 5 χρόνια και το έπαιρνε πολύ καλά δώρα για γενέθλια και Χριστούγεννα. Ξόδευαν για εκείνον όσα ξόδευαν και για την πόλη και τον αδερφό τη. Η μητέρα του φίλου, την πρώτη χρονιά που συγκατοίκησα με την πόλη, τη αγόρασε ένα κασκόλ του ενό δολαρίου από το Walmart. Και μάλιστα είχε αφήσει την τιμή πάνω. Τα ανήψια του φίλου τη τη αγόρασαν πιατόπανα. Πέρσι, η οικογένεια του φίλου εμφανίστηκε στο σπίτι με ένα φουρνάκι και ένα μάτσο άλλα δώρα για εκείνον. Την τελευταία στιγμή και μετά από πίεση του συζύγου τη, η μάνα έβγαλε ένα στυλό από την τζάτα τη, διέγραψε το όνομα του γιού τη από το φρουνάκι και έγραψε πάνω το όνομα τη πόλη. Και το έγραψε και λάθο. Ο χρήστη Landslide 88 λέει πω η γηγιά του αποφάσισε πω ήταν καλή ιδέα να αγοράσει την αδερφή του και την ξαδερφή του ασορτή string. Άσχετα που η ξαδερφή ήταν 7 ετών. Αν τώρα εσεί αναρωτιέστε για το πώ γίνεται να υπάρχουν string για 7 χρόνια, μην κάνετε αναζήτηση για παιδικά καλεστία. Θα χάσετε πάσα ιδέα για την ανθρωπότητα. Ο Σερ Γκράιμι Παραπονιέται πω η θεία του του αγόρασε μια θήκη για μπανάνα. Ένα πλαστικό πράγμα που βάζει μέσα στην μπανάνα για την προστατέψει από τον κόσμο. Προφανώ ο συγκεκριμένο χρήστη δεν έχει τύχει ποτέ να πάρει μαζί του μια μπανάνα στην τσάντα του, μόνο για να τη βρει γεμάτη μαύρα σημάδια ή ακόμα χειρότερα λιωμένη και μιμού μπανάνα να έχει καλύψει τα μισά του πράγματα. Αυτέ οι θήκε είναι πραγματικά χρήσιμε για όσου τρώνε συχνά μπανάνα on the road. Την επόμενη χρονιά πάντω του πήρε θήκη για μήλο. Γιατί σε ποιον αρέσουν τα χτυπημένα μήλα. Ο Donald Shops Λέει πως παρόλο που εκείνο και η σύζυγό του έχουν αρκετά καλό εισόδημα, η γιαγιά του που είναι 96 ετών εξακολουθεί να τους κόβει μια επιταγή για 15 δολάρια κάθε Χριστούγεννα. Από τη μία πολύ ευγενικό εκ μέρου της, αλλά από την άλλη δεν είναι ίδιος ο ενθουσιασμός του να παίρνει αυτά τα λεφτά στα 30, όπω ήταν στα 12. Ο χρήστης The Good Judge Holden, τα Χριστούγεννα του 2006, πήρε για την τότε ευρωγνωστικά του ένα χειροποίητο καβαλέτο αξίας 450 δολαρίων. Τη δώρο του πήρε εκείνη, μία τετράδα σοκολατάκι Φρέιρο Ροσέ ήθελε φαίνεται το κακό μάθη, όπω ο κύριο Πρίσβη. Το καλύτερο είναι πως μερικού μήνε αργότερα εκείνη τον χώρισε μέσω email και λίγο πριν το στείλει στον πόλεμο του Ιράκ. Ε, φαίνεται η ποιότητα του ανθρώπου. <laughs> στον Μάικλ Ντ. Μένα, ένα γείτονά του ζωγράφησε τον ίδιο τον πατάει ένα απέσιο Ford Bronco και το έκανε δώρα τον πίνακα. Αν η χειρονομία είναι που μετράει, δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώ μετράει η συγκεκριμένη χειρονομία. <laughs> η χρήστη Like Your Pairs στα πρώτα με τον φίλο τη έλαβε ένα υπέροχτη λιμένο δώρο. Το άνοιξε μπροστά σε όλη την οικογένεια και είχε μέσα τα πιο άσχημα παπούτσια που είχε δει ποτέ. Κάτι για γιαδέ τσόκαρα. Το ύφο στο πρόσωπό τη έδειξε πώ ένιωθε πραγματικά για αυτά, παρότι είπε πως τη άρεσαν. Όλοι έσκασαν στα γέλια γιατί ήταν φάρσα. Και ο φίλο έβγαλε το πραγματικό δώρο. Στον χρήστη TMNT Nat, η γιαγιά του είχε έρθει να του επισκεφτεί μερικέ μέρε τι διακοπέ. Και κατά λάθο μπήκε στο δωμάτιο, ενώ εκείνο και η τότε κοπέλα του χόρευαν το ορίζοντιο ταγκό. Αν με εννοείται. Το δώρο που του πήρε η γη για τα Χριστούγεννα. Ένα μεγάλο κουτί προφυλακτικά. Θα ήθελα να ήμουν ο φαρμακοποιό όταν θα έμπαινε μια γηγενιά και θα μου ζητούσε το μεγαλύτερο κουτί με προφυλακτικά που έχω στο φαρμακείο. Ο χρήστη Μπραγιανή είχε κάποτε μια κοπέλα που πίστευε στην ποσότητα παρά στην ποιότητα. Μία φορά του είχε αγοράσει 12 με 15 πράγματα από τον Goodwill. Για όσοι το γνωρίζετε, στο Goodwill ο κόσμο χαρίζει παλιά ρούχα και παλιά αντικείμενα και εκείνη τα πουλάνε σε χαμηλέ τιμέ για φιλανθρωπικού σκοπού. Από ό,τι λέει ο χρήστη, η κοπέλα του δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια από τα ρούχα είχαν μόνιμου λακέδε και ζημιέ και με τα χρήματα που έδωσε για τόσα πράγματα θα μπορούσε να του είχε αγοράσει ένα καλό ρούχο. Ο χρήστη του The Tenth Power έλαβε σαν από ένα οικογενειακό φίλο, ένα καριοθράφστη που ήταν μωρό φώκια και ένα κυνηγό με ρόπαλο. Ο οικογενειακό φίλο ειλικρινά νόμιζε πω η φώκια ήταν κατοικίδιο και ο τύπο απλά τη χάιδευε με το ρόπαλο. Εγώ τώρα ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί οι είναι τόσο δημοφιλή δωρά στο εξωτερικό. Θα μου πει Ποιο θα μου αγοράζει εμένα καρδιοθράφιστη που τα σπάω σε δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου σε κάθε βίντεο. Η χρήση τη Boy of Juice έχει μία πεθερά που τη παίρνει καταπληκτικά δώρα. Ένα βιβλίο για το πώ να βράζει μακαρόνια. Μία κεραμική κότα. Ένα κερί σε ένα κουτί δώρου που είχε εμφανώ δύο κέρια. Έναν μετρητή μακαρονιών σε σχήμα cowboy. Όμω το αγαπημένο τη ήταν ότι τη πήρε ξηρού καρπού με επικάλυψη σοκολάτα. Η κοπέλα είναι άκρο αλλεργική στου καρπού και έχει πάθει Τέσσερα αναφυλακτικά σοκ στη ζωή τη. Στον χρήστη Ervin Stark, ο πατέρα του του έκανε δώρα ένα jacket τη ομάδα Denver Broncos. Προσπάθησε να το επιστρέψει στο επίσημο κατάστημα τη ομάδα, αλλά δεν μπορούσε. Τελικά, ρώτησε τον πατέρα του από πού το αγόρασε. Όπω αποδείχτηκε, στο trailer Park που ζούσε ο πατέρα του, ένα τύπο πέθανε και αυτό ήταν το jacket του. Τώρα, για το αν πέθανε φορώντα αυτό το jacket, ο χρήστη δεν το διεύκρινε. Αυτά είναι τα χειρότερα δώρα που έχουν δεχτεί οι χρήστε του Reddit. Εσά, ποια ήταν τα δικά σα χειρότερα δώρα για Χριστούγεννα, για να γιορτέ. Γράψτε μας στη σχολή. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, τότε ο πατέρα σου μα έκανε το χειρότερο δώρο που δεχτήκαμε ποτέ όταν δεν τραβήχτηκε εγκαίρω. Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.